Κύριε Νικολάου Αλαβάνη, εσείς είστε στην πρώτη γραμμή έτσι, των λαϊκών αντιδράσεων για τους πληστηριασμούς. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε στο τώρα και στο εδώ τι μπορεί να γίνει. Και το επιμένω στο τώρα και στο εδώ, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ποιος είναι ένας νόμος ο οποίος θα εξυπηρετούσε την προστασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας. Καταρχάς, πρέπει αναγκαστικά να σχολιάσω ιδιαίτερα την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας και να πούμε και στους τηλεθεατές και σε όλο τον ελληνικό λαό ότι δεν χρειάζεται συμπάθεια εκείνος ο οποίος χάνει το σπίτι του, δεν χρειάζεται λόγια συμπάθεια σε ένα χτύπημα στην πλάτη, χρειάζεται ουσιαστικά μέτρα. Γιατί αυτός ο οποίος σήμερα λέει και τα λόγια αυτά της συμπάθειας είναι ο βασικός υπαίτιος, έχει κυβέρνηση, έχει ασκήσει διακυβέρνηση για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας. Είπατε και εσείς τα στοιχεία πριν, μην επαναλάβω. Και είναι και η κατάσταση αυτή. Έχει συγκεκριμένους υπαίτιους. Υπόθηκαν πολλά. Δεν είναι μόνο η νομισματική πολιτική, την οποία όλα τα κόμματα την έχουν συνυπογράψει, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και τα υπόλοιπα, που εφαρμόζει σήμερα και ο Ελληνικός Κεντρικός Τραπεζίτης αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς τους βλέπουμε και τους ευρωβουλευτές και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρουμε και τι ψηφίζουν. Αλλά και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν πέρασε, για παράδειγμα, η οδηγία για την εξυπηρέτηση και την προστασία των servicers, δηλαδή των κορακιών, των funds. Μόνο το ΚΚΕ την καταψήφισε. Την οδηγία δηλαδή που προστατεύει τα φαντς και τα κοράκια στο να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ορισμένες διατάξεις. Είχε ορισμένες διατάξεις, δεν τις ψήφισε. Ναι, αλλά γενικά όλα τα υπόλοιπα κόμματα με τη λογική ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία την οποία πρέπει να ενσωματώσουμε στο ελληνικό δίκαιο, ότι δεν είναι ενέκριναν. Όχι, οδηγία. Αλλά λέω ότι είναι ενέκριναν. Ακριβώς ότι δεν είναι υποχρεωτικό δείχνει και την στρατηγική σύμπλευση. Τώρα τα υπόλοιπα, για να μην επεκταθώ, περί αύξησης των μισθών στο τέλος της τετραετίας κτλ. Σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, με τη Γερμανία σε ύφεση, με παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, η οποία έρχεται, και όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συνδέει όλα αυτά με την ανταγωνιστικότητα, καταλαβαίνετε πού πάει. Θα είναι αυτά που λέμε, αυξάνονται δίθεν οι μισθοί, και στην πραγματικότητα σε 5 χρόνια από το 18 στο 23 έχει πέσει ο μισθός 2.000 ολόκληρα ευρώ. Από 18, από 18 στο 16.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Και ολοκληρώστε με αυτό. Σε αυτά τα πράγματα οι πράξεις μιλάνε πρώτα απ' όλα πολύ δυνατότερα από τα λόγια. Ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Είναι δεκάδες τα σπίτια τα οποία έχουν σωθεί από πληστηριασμούς με τη λαϊκή παρέμβαση. Αλλά βεβαίως χρειάζεται και νομοθετική. Αυτά που έχουν χαθεί, όμως, χρειάζεται και νομοθετική παρέμβαση. Και νομοθετική παρέμβαση που σημαίνει σήμερα ένα τέρμα στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, τέρμα στις κατασχέσεις από λογαριασμούς των εργατικών λαϊκών οικογενειών, τις κατασχέσεις των εργαλείων δουλειάς των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων. Διαγραφή τόκων πανωτοκίων, έτσι ώστε να μπορεί να ανασάνει ο λαός παρέα με ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος και φρένο στην ακρίβεια, όπως την έχουμε προτείνει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε Νικολάου Αλαβάν, έρχομαι σε εσάς. Θα το πω όπως το είπε νωρίτερα σήμερα ο κύριος Συρίγος εδώ στο Κόντρα. Και στη Βόρεια Κορέα ακόμα υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Είμαστε παγκόσμια εξαίρεση, είστε ιδεολειπτικοί, όχι εσείς προσωπικά, όλοι όσοι διαφωνούν με την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Δεν γίνεται η χώρα μας να είναι η εξαίρεση, χάνοντας και φοιτητές και ένα σημαντικό έσοδο. Για τουρκικά πανεπιστήμια σας είπε ο κύριος Συρίγος, ιδιωτικά αν θα έρθουν εδώ. Κύριε Ματζουράνη, είχα το γαϊτάνι, τώρα θα έχω. Όχι, απλά έτσι για να συμπληρώσω ότι. Κύριε Νικολάου Αλαβάνη. Δεν άκουσα τη δήλωση του. Σας τη λέω εγώ, εμπιστευτείτε. Όμως αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορείτε και εσείς να το απαντήσετε, καθώς εγώ από την εκπομπή σας έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το ζήτημα. Χαίρομαι που παρακολουθείτε. Έτσι. Και δεν είναι ούτε εξαίρεση ούτε τίποτα. Υπάρχουν δεκάδες χώρες όπου υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν υπάρχουν ιδιωτικά ή μη κρατικά επέστητα, όπως θέλετε, πανεπιστήμια. Υπάρχουν αλλού που ανοίξαν και κλείσαν κτλ. Το θέμα όμως είναι τι. Ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία δεν εφαρμόζεται με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων μόνο, γιατί με τους νόμους που έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι 10 νόμοι πλαίσια που έχουν κατατεθεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, που όλοι κάνανε μια προσαρμογή στο δημόσιο πανεπιστήμιο πρώτα και κύρα, στη λογική του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, στη λογική δηλαδή της εμπορευματοποίησης και της υποβάθμισης. Γι' αυτό σήμερα, παρά όλη αυτή τη διαφήμιση που υποτίθεται έκανε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για το τι, πώς ωφέλει η Νέα Δημοκρατία το δημόσιο πανεπιστήμιο, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση που την ξέρουν όλοι οι φοιτητές των πανεπιστήμιων. Ποια είναι αυτή? Στο όνομα του δίθεν αυτοδίκητου του πανεπιστημίου,
έχει μειωθεί δραματικά η κρατική χρηματοδότηση. Εδώ και χρόνια. Έχουν τεθεί ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Πού τα βλέπεις σήμερα, τα βλέπεις στην εισαγωγή διδάκτρων, στα μεταπτυχιακά, τη βλέπεις στο γεγονός ότι πληρώνουν φοιτητές στα αναλώσιμα, ότι πληρώνουν συγγράμματα, στην ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα, στις άθλιες εστίες, στο φαγητό το οποίο το πληρώνουν. Τη βλέπεις με αυτό που ονομάζουμε εμείς ταξικούς φραγμούς, δηλαδή το ότι κόβεται η δυνατότητα στα παιδιά της εργατικής λαϊκής οικογένειας ήδη στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, να μπορούν να σπουδάσουν. Και τώρα τι κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Κάνει άλλη μια αντιδραστική τομή με το νομοσχέδιο αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το οποίο διακηρύσει ανοιχτά και εξάστερα, αν θες να σπουδάσεις, πρέπει να πληρώσεις. Δίνει αποφασιστικό χτύπημα στην αξία του πτυχίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί απορία τώρα. Γιατί είναι υποχρεωτικό αυτό? Κατανοώ το επιχείρημά σας, αλλά θέλω να επιμείνω. Ένα παιδί πάλι θα μπορεί από μια λαϊκή οικογένεια να γράψει καλά και να μπει στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί είναι αντιπαραθετικό? Απλά αυτό που δεν μπορεί και έχει γιατί και λεφτά, διεθνής, θα παίρνει το ίδιο πτυχίο. Η διεθνής εμπειρία, κυρία Γιάμαλη, λέει το εξής. Ότι εκεί όπου υπάρχουν και δημόσια και ιδιωτικά, δεν καλυτερεύει το δημόσιο, χειροτερεύει και μπαίνουν και δίδακτρα ακόμα πολιτείες, και στο δημόσιο. Έχουν χειροτερεύσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Γαϊτάνη, σε όλα τα πανεπιστήμια, ναι, πολιτιακά ή ιδιωτικά που λέτε εσείς, πληρώνεις. Σε όλες. Έχουν χειροτερεύσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Έχει δίδακτρα, κύριε Γαϊτάνη. Στην Κύπρο. Και το ΕΑΠ έχει δίδακτρα, κύριε Γαϊτάνη. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Στα προπτυχιακά προγράμματα έχει δίδακτρα. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Ότι η λειτουργία με ιδιωτικό οικονομικά. Δεν είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το ΕΑΠ. Κύριε Γαϊτάνη, εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου, αλλά λέω. Αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, αυτό αποδεικνύει ότι τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργούν και μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια. Ναι. Όποιος έχει σπουδάσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, ξέρει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα ζητήματα. Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει προπαγάνδα, γιατί αυτό κάνει, δεν περνάει. Και αυτό αποδεικνύεται από τους δεκάδες χιλιάδες φοιτητές σε όλες τις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια στην Αθήνα, που αυτή τη στιγμή είναι στο δρόμο. Και λένε ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι θέλουμε πανεπιστήμιο δημόσιο δωρεάν, πτυχία με αξία, τα οποία να μας εξασφαλίζουν δουλειά, γιατί με όλες τις τελευταίες αλλαγές που κάναμε, υπάρχουν 100 περίπου πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει, κύριε Νικολάου Αλαβάνεκ, θα ήθελα την άποψη σε αυτό, ναι, ότι είναι νοσηρές μειοψηφίες. Ο Πρωθυπουργός παρομοίασε τους φοιτητές με ληστές που κάνουν καταλήψεις. Και το πανεπιστήμιο με μπακάλικο. Κοιτάξτε, αυτή η χαρακτηριστική. Δεν είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, το είπατε δεύτερη φορά, κύριε Γιάμαλη, να μην διακόψει τον κύριο Νικολάου Αλαβάνεκ, να μου δώσετε ένα λεπτό. Να μην τραβήξετε το χαρακτηρισμό που ακούσαμε. Το έχω το ηχητικό, θα το παίξω αν θέλετε. Και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι απαράδεκτες, είναι καταδικαστές, δείχνουν τη σκοπιμότητα να βάλει να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι η αλλαγή αυτή πιάνει τη μεγάλη, το τεράστιο κομμάτι της λαϊκής πλειοψηφίας που θα τη κόψει τη δυνατότητα στα παιδιά της να βρούνε πραγματικά ένα μέλλον, μία διέξοδο την επόμενη μέρα. Άρα εμείς λέμε, ας ακούσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους φοιτητές οι οποίοι διαδηλώνουν. Ας το πάρει πίσω το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, ενώ μας έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι μέχρι το Γενάρη θα είχε ψηφιστεί, θα είχε κλείσει αυτό το θέμα, έχουμε μπει στο Φλεβάρι και ακόμη δεν το έχουμε δει με μία έννοια. Ούτε στη διαβούλευση. Είναι αποτέλεσμα της πυγμής με την οποία απαντάνε οι φοιτητές, αλλά και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, αλλά και οι γονείς και οι μαθητές όλο το. Και το βασικό, γιατί με διακόψατε πριν. Εδώ θα διαφοροποιηθεί ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Πώς θα διαφοροποιηθεί? Με τι κριτήριο θα εισάγεται δηλαδή ένας φοιτητής στο ιδιωτικό? Με τα ίδια κριτήρια, κύριε Νικολάου. Θα δίνει πανελλήνιες εξετάσεις. Με τα ίδια κριτήρια. Τότε τα επιχειρήματα τα οποία έχετε θέσει εσείς στο δημόσιο διάλογο. Με τα ίδια κριτήρια δεν έχουν καμία βάση.